Αντιμέτωπος με τον νόμο βρέθηκε ο 62χρονος κάτοικος Σταυρονίτη, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας από αδίστακτους δράστες που του επιτέθηκαν με τσεκούρι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με την σύζυγό του. Η ενέργειά του να βγει στο μπαλκόνι και να πυροβολήσει μετά τη φυγή των ληστών, τραυματίζοντας έναν 19χρονο φερόμενο ως δράστη, τον οδήγησε στις ανακριτικές αρχές με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Αφέθηκε όμως ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους. Είμαστε στο σπίτι και ο Νίκος εδώ έπινε τσάι και έβλεπε ποδόσφαιρο. Ήταν κλειδί πάνω στην πόρτα και μπήκανε με μάσκες, δεν φαινόταν πρόσωπο καθόλου. Μπήκανε με σκοπό να χτυπήσουν, δεν ήταν ότι είχαν έρθει μόνο για να ληστέψουν. Γιατί χτυπήσανε τον Νίκο όλο του το σώμα εκτός από το κεφάλι. Και με την Ελένη που την απειλήσανε με το μαχαίρι στο λαιμό, δεν ήταν εύκολο. Ο 19χρονος που τραυματίστηκε από τον πυροβολισμό στην ομοπλάτη εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ενώ υπό Διεύθυνση Ασφάλειας Χανίων ερευνά αν πρόκειται για έναν εκ των δύο δραστών, αναζητώντας ταυτόχρονα τον δεύτερο. Και εδώ είναι, έμαθα παντού και στο ντουλάπι κάτω, παντού. Τον είχανε, δεν ξέρω με τι δύναμη κρατούσαν, δεν μπορούσε άνθρωπος να αναπνέει. Την ίδια στιγμή, τόσο ο 62χρονος όσο και η 57χρονη σύζυγός του με δυσκολία θα ξεπεράσουν το σοκ της επίθεσης που δέχτηκαν τη νύχτα της Τετάρτης. Η συνήθειά τους να αφήνουν στην πόρτα τα κλειδιά, παρά λίγο να σταθεί μοιραία. Ήταν πάνω στην πόρτα κλειδί γιατί δεν ήταν αργά ακόμα. Αυτό το βράδυ που μπαίνει στο σπίτι να ξεκουραστείς, έβγαινε, κάπνιζε έξω στο μπαλκόνι, έτσι κάνουμε, δεν κλείνουμε πάντα. Αυτό είναι, πρέπει να κλείνουμε όλα. Όλα έγιναν μέσα σε περίπου 10 λεπτά, τα οποία έχουν καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, το υλικό της οποίας εξετάζουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας. Οι δύο δράστες ακινητοποίησαν με τσεκούρια το ζευγάρι, αφού πρώτα χτύπησαν στο κεφάλι τον 62χρονο, απέσπασαν χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ και κοσμήματα και διέφυγαν από τον κεντρικό δρόμο του Ταυρονίτη. Μετά τη διαφυγή τους, ο 62χρονος πυροβόλησε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του για να τους εκφοβήσει.